Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα. Φαντάζομαι έχετε δει από το πρωί, υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις σε σχέση με το σχέδιο της κυβέρνησης για τα κέντρα εκεί στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Αναμενόμενο, δεν ξέρω αν είναι λογικό σε επίπεδο βαθμού αντίδρασης, γιατί τώρα ακούγαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι εκεί που θα επιταχθούν οι περιοχές και να φτιαχτούν τα κέντρα, θα πάνε και θα βάλουν ομάδες περιφρούρησης οι τοπικές αρχές. Προσέξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, κυριολεκτικά, ο τρόπος που διαχειρίστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση το ζήτημα, με κορύφωση αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οδηγεί σε ένα διέξοδο. Παροξύνει το ζήτημα. Αυτό προκύπτει ως εκτίμηση από μια σειρά θέματα που είδαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μετά από 7 μήνες ανακάλυψε ότι κακώς το καταργήσαμε αυτό το εργαλείο διαχείρισης και αντιμετώπισης του ζητήματος. 4 ή 5 υπουργοί οι οποίοι αναλαμβάναν τη διαχείριση του ζητήματος. Πομπόδεις δηλώσεις ότι εμείς μόλις θα βγούμε στην κυβέρνηση, έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση, θα λυθεί ως διαμαγεία στο ζήτημα. Προσγείωση στην πραγματικότητα, όπου λέει το πολύ απλό ότι το προσφυγικό ζήτημα και το μεταναστευτικό είναι κάτι το οποίο έχει βαθύτερες αιτίες έξω από εμάς, άρα υπερβαίνει και τις δυνατότητες αντιμετώπισης από μια χώρα από μόνη της του ζητήματος. Το θέμα είναι τι έκανε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με την ίδια της την προεκλογική και αντιπολιτευτική προπαγάνδα των προηγούμενων 4 ετών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, τους οποίους τους διαπαιδαγώγησε σε μια στήρα λογική, κοντόφθαλμη λογική, με αποτέλεσμα τι? Να έχουμε πράγματι υπερπληθυσμούς μεταναστών και προσφύγων στα νησιά, δικαιολογημένα οι κάτοικοι να εξεγείρονται και να μην τολμάει να υλοποιήσει ένα σχέδιο αποσυμφόρεσης στη λογική της ισοκατανομής του προσφυγικού και μεταναστευτικού φορτίου σε όλες τις περιοχές της χώρας. Εάν είχε γίνει αυτό, κάντε μια απλή πράξη. Πόσους έχουμε αυτή τη στιγμή? Είναι 65.000, πόσοι είναι? Κάπου εκεί. Αν αυτούς τους μπορούσαμε και τους κατανείμαμε σε κάθε νομό, θα ήταν ανεπαίσθητη η επίπτωση στην περιοχή. Αυτό γιατί δεν το κάνατε εσείς? Μα εμείς καταρχήν δεν είχαμε φτάσει. Μα τι συγκρίνετε τώρα? Τι συγκρίνετε τώρα? Εμείς όταν βρεθήκαμε στα πράγματα, μπορέσαμε και στην κορύφωση του προβλήματος. Το 2015, το 2015 και το 2016. Και οι επιστροφές γίνανε στο βαθμό που μας το επέτρεπε η νομιμότητα. Η νομιμότητα. Δεν χρειάζεται τσαμπουκάς. Εδώ υπάρχει διεθνές δίκαιο. Υπάρχουν δικαιώματα. Απαγορεύονται κάποια πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα έχει ξεκαθαρίσει αυτά τα ίδια. Και μέσα της και απέναντι κυρίως στους ανθρώπους, απέναντι στους βουλευτές, στους υπουργούς της, οι οποίοι ουσιαστικά με άλλα λόγια υπεραμείνονται του pushback, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Είναι απάνθρωπο. Εσείς διαφωνείτε τώρα, με τη λογική της δημιουργίας αυτών των κέντρων στα νησιά? Προφανώς. Προφανώς. Μα γιατί... δεύτερο κέντρο στη Μυτιλίνη και κέντρο φυλακή. Δηλαδή, τι περιμένετε? Αν βάλετε 5-10 χιλιάδες κλεισμένους μέσα σε ένα κλουβί, σε μια φυλακή, δεν θα εξεγερθούνε? Δεν θα είναι αιστεία προβλημάτων αυτή η συσσόρευση? Καλά, είχαμε και τη Μόρια, όμως δεν ήταν εικόνα αυτή. Η Μόρια είχε πάρα πολλά προβλήματα και κατά καιρούς αυτά αναδεικνύονταν. Προσπαθούσαμε στο μέτρο του δυνατού να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά ποια ήταν μια σειρά παράμετροι που ήταν δύσκολοι? Πρώτα απ' όλα, έλλειψη προσωπικού. Όταν μιλάγαμε εμείς για παραπάνω προσωπικό, βγαίνουν όλοι και μας καταγγέλλαν ότι θέλαμε να διορίσουμε Σιριζέους. Ή δεν τα θυμόσαστε αυτά? Τώρα τα λέει κανείς αυτά? Τώρα που γίνονται προσλήψεις για έκτακτο προσωπικό, καταγγέλει κανείς τη Νέα Δημοκρατία ότι πάει να κάνει ρουσφετάκια ή ότι πρέπει να γίνουν, αν θέλουμε να εξετάζεται πιο σύντομα το άσυλο, αν θέλουμε να δημιουργούμε καλύτερες συνθήκες αντιμετώπισης? Το θέμα είναι αν γιατί κάνατε... αυτός ο λαϊκισμός τόσο καιρό, ο οποίος δίχασε τον ελληνικό λαό. Τώρα λοιπόν όλα εδώ πληρώνονται. Πληρώνει τη ρητορική της και βλέπει τον εαυτό της τον καθρέφτη, η Νέα Δημοκρατία. Πάντως, επειδή αναφέρεστε στη Μόρια, έχει βγει η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και λέει να κλείσει εδώ και τώρα η Μόρια, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πανδημίας από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, κίνδυνος να εξαπλωθούν ασθένειες κτλ. Βέβαια, προφανώς. Άρα... Μα επιτάθηκε. Όταν έχουμε υπερτριπλασιασμό του πληθυσμού τους τελευταίους μήνες και η κυβέρνηση κάθεται, ας πούμε, και καταμετρά τις αντιδράσεις των δικών της ανθρώπων. Άρα εσείς μιλάτε, άρα εσείς διαφωνείτε από το να γίνουν αυτά τα κλειστά. Προφανώς. Που δεν είναι και πολύ κλειστά από ό,τι έχω καταλάβει, και κέντρα στα νησιά. Και εκεί και στην υπόλοιπη. Συμφωνείτε όμως ότι πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο μετακατάστασης? Συμφόρεσης, βεβαίως. Ωραία, αυτό πώς μπορεί να ελευθερωθεί? Αυτοί οι άνθρωποι του οποίου θα του πάρει η κυβέρνηση λοιπόν από τα νησιά και θα του πηγαίνει κάπου σε ένα χώρο, πού θα του βάζει? Δεν πρέπει να έχει ένα κέντρο σε σε κάθε νομό πρέπει να υπάρξουν ανοιχτές υποδομές. Ανοιχτά κέντρα λοιπόν. Ανοιχτά.
όπως έχουν υπάρξει και υπάρχουν ήδη σε μια σειρά άλλες περιοχές. Υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα. Ακούτε κανένα πρόβλημα? Είδε, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχουν περισσότερα προβλήματα από ότι υπάρχουν έτσι, σε άλλα σημεία της χώρας που δεν υπάρχουν πρόσφυγες. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Εντάξει, ο φόβος είναι ότι ο άλλος φοβάται ότι θα δει δίπλα από το σπίτι του ή τέλος πάντων, όταν λέω δίπλα είναι ένα σχήμα λόγου, μια μόρια. Μα πώς θα γίνει, η μόρια έχει συγκεκριμένο πληθυσμό, έχει συγκεκριμένες άγριες συνθήκες. Έχετε πάει να επισκεφτείτε, φαντάζομαι ότι μέσα από τη δουλειά σας θα έχετε δει άλλες δομές. Δεν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Όταν υπάρχει γιατρός, όταν υπάρχει μια στοιχειώδης υποδομή, όταν υπάρχει νερό, εσύτηση, μπορούν να επισκέπτονται τη γύρω περιοχή, να αναζητούν κάποια απασχόληση κτλ. Όλα τα πράγματα κινούνται, δημιουργούνται άλλες ισορροπίες. Και είναι μικρή βέβαια η πληθυσμοί αυτή. Η υπερσυγκέντρωση είναι μικρή. Θα στηρίξετε τις αντιδράσεις των κατοίκων στα νησιά? Γιατί μιλάνε για δυναμικές κινητοποιήσεις. Θα πάμε εκεί, θα αφήσουμε την κυβέρνηση να έρθει. Μάλιστα, έφερε και το παράδειγμα που γινόταν με τον Χιτά στο γραμματικό κ. Μουτζούρης. Εμείς καταθέτουμε μια διαφορετική αντίληψη και ένα διαφορετικό σχέδιο. Η κυβέρνηση λοιπόν πρέπει να πάρει πίσω την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μα είναι δυνατόν να επιτάσσουμε το 2020 έτσι ξαφνικά μια περιοχή για να κάνουμε τι, ένα λάθος βήμα? Αυτό θεωρείται ότι εκτονώνει την κατάσταση? Όχι, η κυβέρνηση λέει όμως ότι εγώ συζητάω με τους τοπικούς φορείς 5-6 μήνες και δεν έχω βγάλει άκρη. Και πρέπει να προχωρήσω στο σχεδιασμό μου. Τι θα κάνω? Μα συγγνώμη, σε ποια βάση συζητάει? Ποιος θα είχε αντίρρηση? Εμείς νομίζετε δεν ήρθαμε πολλές φορές σε αντιπαράθεση με τους τοπικούς φορείς και με τις πρώην δημοτικές αρχές κτλ. Πάρα πολλές φορές. Αλλά ποτέ δεν φτάσαμε σε μια τέτοια τόσο οξυμένη κατάσταση. Τώρα βέβαια ακούω όλα αυτά τα πρωτοκλασσά τα στελέχη εκεί πέρα της περιφέρειας ιδίως, οι οποίοι πραγματικά χρησιμοποιούν μια ρητορική που μου είναι εντελώς ξένη. Μου είναι εντελώς ξένοι ως προς την αντίληψη που έχουν για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Αλλά τη βρίσκω πολύ συγγενή με την αντίληψη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως η ιστορία έχει δείξει, και αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτικά κόμματα κτλ. Γιατί και εσείς το διαχειριστήκατε και η Νέα Δημοκρατία το διαχειρίζεται. Αν δεν υπάρχει βοήθεια απ' έξω, από την Ευρώπη. Ασφαλώς. Έτσι, αν δεν βάλει πλάτη η Ευρώπη, αλλά ουσιαστική πλάτη, με συγκεκριμένες αποφάσεις, με άνοιγμα των συνόρων. Ό,τι και να κάνουμε εδώ εμείς, θα είναι απλά μια τρύπα στο νερό. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο δύσκολη είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας ως ένα κόμμα που συνανήκει στην ευρωπαϊκή εκείνη οικογένεια, την πολιτική οικογένεια, το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα, όπου ένα μεγάλος αριθμός αυτών των κομμάτων είναι υπέρ των κλειστών συνόρων. Δηλαδή οι διπλανοί τους, οι συμμαθητές τους, αυτοί που κάθονται στο διπλανό θρανείο, μέσα στην ίδια τάξη, την πολιτική, την οικογένεια, υπονομεύουν αυτή την συνεννόηση, την πολύ ορθή που λέτε, η οποία πρέπει να στηρίζεται σε μια κοινή αντιμετώπιση, σε μια αντίληψη αλληλεγγύης για ένα ζήτημα το οποίο δεν ευθύνεται σίγουρα η Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τώρα, βέβαια, στην κυβέρνηση πετάει πάνω και στο γεγονός ότι, όπως λέει, παρέλαβε ένα χάος. Παρέλαβε χιλιάδες αιτήσεις ασύλου οι οποίες δεν είχαν προχωρήσει. Παρέλαβε μια μόρια. Παρέλαβε μια λογική ότι ο πρόσφυγας μπορεί να πάει στην Ελλάδα και να περιφέρεται μέχρι να εκδικαστεί, να αποφασιστεί το μέλλον του μετά από 4-5 χρόνια. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, η προπαγανδιστική λέξη κλειδί σε οποιοδήποτε ζήτημα. Παραλάβαμε ένα χάος. Έτσι μας λέγανε και για την οικονομία. Και τώρα βλέπετε ότι όχι μόνο έχουν παραλάβει χάος, αλλά σκορπίζουν έτσι από εδώ και από εκεί χωρίς κανένα σχέδιο και τα χρήματα, ας πούμε, τα οποία αποτελέσαν τη θωράκιση της χώρας για να μπορεί να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια, τα χαμηλότερα σχεδόν στην ιστορία της. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτή την προσέγγιση. Αυτή είναι η προσέγγιση, για να αντιλέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι ένα επικοινωνιακό εφιολόγημα. Δεν υπήρχε χάος. Δυσκολίες υπήρχαν. Και περιπτώσεις όπου αυτές οι δυσκολίες οξυνόντουσαν. Προφανώς. Αλλά δεν υπήρχε αυτός ο απόλυτος εκτροχιασμός. Τώρα, με την ιδιότητα του γραμματέα θέλω να σας ρωτήσω, ναι. Γιατί είδαμε, δεν ξέρω, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο σχέση με αυτό το θέμα? Όχι, γύρω το σημαντικά. Γιατί είδαμε το κείμενο αυτό. Και εγώ νομίζω ότι θα με ρωτάγατε για τις τράπεζες και θα πρέπει να ρωτήσουμε ένα κεράκι όλοι. Θα φτάσουμε. Σε αυτά τα κακά που κάναμε στις τράπεζες. Δηλαδή αυτό που είπε χθες ο κύριος Σταϊκούρας, πραγματικά τι να σας πω. Θα τον βλέπει ο ελληνικός λαός και θα κλείνει τις τηλεοράσεις. Μα είναι δυνατόν να λέει ότι την κρίση, το μάρμαρο, το πληρώσαν οι τράπεζες? Δεν είναι οι τράπεζες, οι οποίες είναι γενεσιουργός αιτία και της ελληνικής κρίσης και της ευρωπαϊκής κρίσης. Θέσαμε το θέμα στον κύριο Πέτσα. Επειδή έκανε ο κύριος Σακαλώτος αυτό που λέτε, είπε ο κύριος Σακαλώτος. Θέσαμε στον κύριο Πέτσα. Ο κύριος Πέτσας είπε ότι ο κύριος Σταϊκούρας έχει προχωρήσει διευκρινήσεις
Είπε ότι οι τράπεζες φέρουν τεράστια ευθύνη για το ότι οδηγηθήκαμε στην κρίση δίνοντας δάνεια αλόγιστα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και επεσήμανε βέβαια ότι οι τράπεζες έχουν πληρώσει και αυτή το μερίδιο στην κρίση. Τι έχουν πληρώσει? Δεν είπε με μόνο το ένα. Λεφτά πληρώνει. Ποιος σαν ανακεφαλή? Είπε και το άλλο. Ποιος της? Χθες παρέλαβε την τράπεζα την... που μου ήρθε σπίτι, είχε λήξει. Αυτή που κάνουμε τις αναλήψεις. Τη χρεωστική. Τι χρέωση είχα, ξέρετε? 6 ευρώ. 6 ευρώ για να αλλάξει ένα μικρό πλαστικό. 6 ευρώ. Μα είναι δυνατόν? Πας να πάρεις από ATM διαφορετικής τράπεζας χρήματα και σου χρώνουν 1,5, 2, 3 ευρώ για τραπεζική αλλαγή. Έχετε πιστωτική κάρτα? Τι επιτόκιο έχετε? 16,5, 17%. Όταν πάτε να καταθέσετε τα χρήματά σας... Είχαμε πάντως. Μα, ναι, αλλά σε άλλες συνθήκες. Σε άλλες συνθήκες. Σε άλλες συνθήκες. Όταν δανειζόταν το κράτος επί των μνημονίων με πολύ περισσότερα και ακριβότερα επιτόκια. Τώρα, όχι τώρα. Δηλαδή τα καλά και συμφέροντα. Η τελευταία ανακεφαλοποίηση δεν έγινε ημερών σας ή όχι? Βεβαίως έγινε. Αυτό λέω. Και πώς λοιπόν τολμούνε και αυξάνουν τις χρεώσεις, γιατί δεν τίθεται πλέον το θέμα της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων είτε των δανείων προς τους καταναλωτές, προς τις επιχειρήσεις, είτε τις πιστωτικές κάρτες? Όταν εσείς όταν πάτε και καταθέτετε τα λεφτά σας στις τράπεζες και παίρνετε 0,3. Είναι δυνατόν? Αυτή η τεράστια διαφορά, δηλαδή βγήκαμε από τα μνημόνια και η ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια που μας δανείζουν και τα επιτόκια κατάθεση μεγαλώνει. Καλά, εδώ δεν υπάρχει ανταγωνισμό στις τράπεζες στα επιτόκια. Είναι πράγμα. Είναι καρτέλ, θέλετε να πείτε. Εντάξει, δεν τα λέω, εσείς τα λέτε αυτά. Αλλά... και βγαίνει τώρα ο Υπουργός Οικονομικών και λέει: πληρώσανε το μάρμαρο. Τίποτα δεν πληρώσανε. Ο ελληνικός λαός το πλήρωσε το μάρμαρο. Οι Έλληνες φορολογούμενοι. Έτσι, ωραία, είναι. Θα ρωτήσω μετά λοιπόν το. Ναι, πάμε στα οικονομικά. Ρώτα για την πρώτη κατοικία τότε. Εσείς έχετε εξαπολύσει μια επίθεση στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι λύγει τώρα η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι. Θεωρείτε ότι πλέον πάρα πολλοί συμπολίτες μας ενδέχεται να χάσουν τα σπίτια. Και το ερώτημα είναι ότι αυτό το μέτρο το είχατε ψηφίσει εσείς. Έλεγε η προστασία πρώτης κατοικίας στο τέλος του χρόνου. Ήρθε η κυβέρνηση και έδωσε και μια παράταση 4 μήνες. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο νόμος Κατσέλη έλυγε στα τέλη του 2014. Και ο κύριος Σαμαράς τότε δεν τον ανανέωσε και είχαμε ένα κενό μέχρι που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015, παρέτεινε την προστασία που παρήχε ο νόμος Κατσέλη, που ήταν από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία. Και γι' αυτό δεν είχαμε, προσέξτε, μιλάμε για την πρώτη κατοικία. Έτσι, δεν μιλάμε για διαφορές ανάμεσα σε ιδιώτες, όπου εσύ μου χρωστάς, πηγαίνω στα δικαστήρια και άρα μπαίνει το σπίτι σου σε πληθυσμό. Μιλάμε για χρέη προς τράπεζες, προς το δημόσιο κτλ. Γιατί καμιά φορά ο κόσμος τα συγχαίει όλα αυτά και θεωρεί ότι οποιαδήποτε έτσι, διαφορά, ας πούμε, έτσι, συγκεκριμένα. Εμείς λοιπόν τον νόμο αυτό τον τροποποιήσαμε στη βάση των νέων συνθήκων που δημιουργούνταν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας. Ήταν ο νόμος Σταθάκη. Και είχαμε ψηφίσει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο προστάτευε την αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας. Και έλυγε, έλυξε αυτό, έλυγε. Έλυγε και είχε παραταθεί και καινούριο. Υπήρχε και καινούριο. Δεν έλυξε ως διαπαντός. Mm-hmm. Τώρα υπάρχει ένα κενό. Τώρα βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι μετά τον Απρίλιο τι να κάνουμε, τρέχετε, προλάβετε, γιατί μετά όποιον είδε ο κύριος πήρε. Να διαφωνείτε εσείς με αυτό? Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εγώ δίνω απόλυτα. Ακόμα, έχω φτιάξει την πλατφόρμα. Απόλυτα. Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι έχω φτιάξει την πλατφόρμα. Και σχετίζεται με αυτό που λέγαμε πριν. Όποιος έχει πραγματικό πρόβλημα μπαίνει στην πλατφόρμα και σώζει την πρώτη του κατοικία, αλλά δεν θα αφήσω τους κακοπληρωτές και αυτούς που έχουν λεφτά αλλά δεν θα πληρώσουν. Εδώ φτάσανε να λένε ότι το 50% είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ποιος το πιστεύει αυτό? Εσείς λοιπόν στον κύκλο σας που μην μου πείτε ότι δεν έχετε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δανειστεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει μια οικογένεια, έναν φίλο του, έναν συγγενή του, που να μην έχει δανειστεί για να αποκτήσει την πρώτη του κατοικία τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε, σε οθούσαν οι τράπεζες σε κάτι τέτοιο. Σου δίνανε και δάνεια που ήταν πάνω από τις δυνατότητες σου, τις αντικειμενικές. Έτσι δεν είναι? Υπήρχε αυτή η πρακτική. Λοιπόν, θεωρείτε λοιπόν ότι το 50% αυτή τη στιγμή των ανθρώπων που έχουν δάνεια που αφορούν την πρώτη κατοικία είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Είναι άλλο ένα προπαγανδιστικό επιχείρημα. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρχει παράταση. Τα στοιχεία συγκεκριμένα. Τα στοιχεία αυτά δυστυχώς κάθε φορά ο καθένας τα παρουσιάζει με τον δημιουργικό δικό του τρόπο και τον δημιουργικό εντός εισαγωγικών. Εδώ πρέπει να υπάρξει σχέδιο παράτασης. Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται δηλαδή να βάλουμε έτσι όπως είναι οι συνθήκες, να βάλουμε μια κόκκινη γραμμή και να πούμε μετά τον Απρίλιο για επιρρημιχθεί του. Δεν είναι έτσι. Απ' την άλλη, έρχονται οι τράπεζες όμως και σου λένε ότι
Εγώ δώσω τόσα δάνεια σε κόσμο, έχει πάρει σπίτι, δεν παίρνω χρήματα πίσω. Προσέξτε να δείτε. Οι τράπεζες έχουν πολλαπλά ευνοηθεί. Και με βάση αυτά που είπατε και μας θυμίσατε κι εσείς πριν από λίγο, με τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν γίνει, δεν είναι μία, είναι πολύ περισσότερες, έχουν στηριχθεί, έχουν υπερστηριχθεί. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μάλιστα κάνουν και το άλλο πλέον. Έχουν αρχίσει και στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα κέρδη τους, πάνε και βάζουν σε εργολάβους τους εργαζόμενούς τους, έτσι ώστε να είναι χαμηλότερα αμοιβόμενοι και με χειρότερες συνθήκες εργασιακές. Είδαμε δε μετά από πάρα πολλές δεκαετίες απολύσεις στην Τράπεζα Πειραιώς. Δεν είναι έτσι. Δεν είχαμε, είχαμε χρόνια να δούμε τέτοιες καταστάσεις. Και αυτά που γίνονται τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια. Και τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, βλέπουμε απολύσεις στον ΟΤΕ, τον κερδοφόρο ΟΤΕ, με τις υψηλότερες χρεώσεις στην κινητή τηλεφωνία στην Ευρώπη. Τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια, βλέπουμε στη ΔΕΗ ατομικές συμβάσεις. Μην μου πείτε ότι αυτό δεν είναι ακριβώς αποτέλεσμα της σημερινής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, που είναι εις βάρος του κόσμου της εργασίας. Έτσι αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη. Μέσα από τη συμπίεση των αμοιβών των εργαζομένων και μέσα από την πλήρη ισοπαίδωση των δικαιωμάτων τους. Υπήρχε το άλοθη των μνημονίων. Τώρα δεν υπάρχει. Τώρα είναι πρωτογενώς η βούλησή τους και η θέλησή τους. Γι' αυτό εμείς μιλάμε για ταξική μεροληψία. Τώρα στο κόμμα, γιατί είστε και γραμματέας, τα λύσατε όλα. Τα λύνουμε. Τα λύνετε. Είδα ένα κείμενο απολογισμού, ναι. 80 τόσων σελίδων. Είναι ένα πρώτο κείμενο απολογισμού, ενός απολογισμού που... Εγώ το είδα σαν μια κούλπα σε πολλά θέματα πάντως. Ο απολογισμός, για να είναι ουσιαστικός, πρέπει να έχει την τόλμη και το θάρρος να μιλάει και για τις αστοχίες και για τα λάθη και για τα επιτεύγματα. Έτσι αυτές νομίζω όμως, ότι αποκτάς την πιθανότητα θα έπρεπε να είναι και προσωποποιημένες, εκτός και αν δεν θέλετε να τα βάλετε με συντρόφους σας. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό να που βλέπω είναι ότι ο μόνος ο οποίος τα ξαναακούει είναι ο Βαρουφάκης φυσικά για το πρώτο εξάμηνο και κατά τα άλλα υπάρχουν αναφορές σε συντρόφους, σε απόψεις, σε ιδέες για προσέγγιση με τη Ρωσία, για προσέγγιση με την Κίνα, για να ακολουθήσουμε το μοντέλο Μαδούρο στη Βενεζουέλα. Μαδούρο, λέει Μαδούρο. Δεν λέει Μαδούρο, λέει για Βενεζουέλα. Λέει, ούτε για Βενεζουέλα λέει, ούτε για Μαδούρο λέει. Ούτε για Μαδούρο. Δεν ξέρω τι διαβάζετε, γιατί βλέπω ότι είναι αναπαραγωγή από διάφορα site. Θα σας στείλω εγώ το πρωτότυπο. Θα σας πω και θα μου πείτε αν ισχύει. Να κάνετε τη δουλειά σας, έτσι κι αλλιώς μέχρι τα μέσα Μαΐου του 2015 που είναι το συνέδριό μας, γι' αυτό κάποιοι θα δουλεύουν και μόνο, αυτό θα είναι η είδηση για το ΣΥΡΙΖΑ, να σας το δώσω να δουλεύετε. Μα εννοείται. Να το παρουσιάζουμε και να το φωνάζετε κάθε μέρα, να λέμε σελίδα... Με μεγάλη μας χαρά. Πρώτη σήμερα. Με μεγάλη μας χαρά. Συζητάμε για τον απολογισμό. Υπήρχαν πλευρές, λέει, που είχαν καλλιεργήσει προσδοκίες υιοθέτησης μοντέλων και πρακτικών απεμπλοκής από οικονομικούς καταναγκασμούς που φαίνονταν να είχαν λειτουργήσει σε κάποιες χώρες Λατινικής Αμερικής. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να υπάρξει κείμενο, το ισχύει, φαντάζομαι. Όχι, μα αυτό όμως δεν έχει να κάνει με κανένα μοντέλο Μαδούρο. Απλώς μιλάμε για την εμπειρία χωρών της Λατινικής Αμερικής σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπου και εκεί υπήρξε μια παταγώδης αποτυχία και είχαν μια εμπειρία πότε έμπαινε, πότε έβγαινε κτλ. Αυτή είναι μια διεθνής εμπειρία, αλλή μόνο, δεν τη μελετήσει κανείς. Όνομα το Διεθνές θα Νομισματικό Ταμείο δυστυχώς το έφερε στην Ελλάδα η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Να. Ενώ τότε υπήρχαν εναλλακτικές. Υπήρχαν εναλλακτικές. Το 9. Το 2009. Το 10, ναι, το 10 που μπήκαμε στο Διεθνές. Υπήρχαν εναλλακτικές. Όνομα θα αλλάξετε. Υπάρχει, καταρχήν, όνομα το ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει. Αυτό δεν το προτείνει κανείς. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει και κατά το παρελθόν, μέσα στην διαδρομή μας, είτε ως συνασπισμό της, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα με τις διευρύνσεις, τις συνεργασίες που έχουν συμβεί με βάση ένα πολιτικό σχέδιο, αποτυπώνεται και στον τίτλο κάποια προσθήκη. Ακριβώς θέλοντας να δείξουμε αυτή την συνάντηση. Και πράγματι, τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε και δημιούργησε το έδαφος μιας συνάντησης με δυνάμεις που προέρχονταν από άλλες πολιτικές αφετηρίες. Στο έδαφος πάντοτε της αριστεράς, στο έδαφος του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό άλλωστε οδήγησε τον μικρό ΣΥΡΙΖΑ του 3 και του 4% στο 36% και στο 32%. Έχει σημασία τι θα γράφει δίπλα όμως. Βεβαίως έχει σημασία. Έχει σημασία. Και αυτό θα το δούμε και σαν μια πρώτη συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Και με αν θα έχει, ας πούμε, προσδιοριστικό χρώματος ή προσδιοριστικό χώρου. Αν θα λέει προοδευτική συμμαχία ή αν θα λέει πράσινη συμμαχία. Και τα δύο έχουν το δικό τους σκεπτικό. Μπορεί να υπάρξει και μια τρίτη πρόταση. Θα το δούμε αυτό το πράγμα.
Προφανώς θέλουμε να αποτυπώσουμε όλη αυτή την συνάντηση, την συμπόρευση, την συνεργασία που υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια και που σήμερα δημιουργεί μια νέα ποιότητα, μια νέα πραγματικότητα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε, θα τα λέμε. Βεβαίως. Και ειδικά στον δρόμο προς το συνέδριο. Έτσι, είναι 85 σελίδες και φτάσαμε μόνο στην πρώτη. Να το στείλετε στο Γιάννη για να το διαβάζει. Για να... τα συνέδρια είναι το οξυγόνο των κομμάτων. Έτσι. Ψυχοθεραπεία το λέω εγώ. Είναι ωραίο. Είναι ψυχοθεραπεία και μασάζ. Είναι ωραίο πράγμα. Ωραία. Και ειδικά όταν τα πράγματα είναι έτσι σε πολύ λιμνά ως τα νερά, δημιουργείς και μια κρίση για να. Όχι, δεν είναι κινητοποιήσεις και τον κόσμο. Είναι για να υπερβαίνουμε τις κρίσεις και να δημιουργούμε νέα δυναμική. Εντάξει, τώρα εσείς δεν είχατε λόγο να ανοίξετε θέμα με δημοψηφίσματα κτλ. Γιατί? Εγώ πιστεύω ότι όταν λέμε στον κόσμο ότι εμείς μαθαίνουμε από τα όποια λάθη μας και έχουμε συνείδηση των πραγμάτων που πετύχαμε, γινόμαστε πιο αξιόπιστοι. Δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει. Γιατί εσείς υπερασπίζετε ένα μοντέλο κόμματος το οποίο κρατάει αυτή τη συζήτηση μόνο σε κάποια κλειστά επιτελεία? Δεν ενδιαφέρει τους ψηφοφόρους, τα μέλη, τους φίλους ενός κόμματος ή ακόμη και αυτούς που δεν ψηφίσαν. Θα περιμέναμε να το δούμε αυτό και στην πράξη, σε επίπεδο εκλογής αρχηγού. Να το περιμένετε να το δείτε και στα άλλα κόμματα, τα οποία ακολουθούν κάποια στερεότυπα προσωποπαγών κομμάτων χωρίς δημοκρατία και διάλογο. Οι άλλοι κάποτε βγάλαν και δύο αρχηγούς με κάλπη. Μα, λέτε, αυτό είναι δημοκρατικοφανές είναι αυτό. Μια τέτοια, μια τέτοια συζήτηση δεν έχει γίνει. Θα σας θυμίσω κάτι. Ότι η Νέα Δημοκρατία στο τελευταίο της συνέδριο έβγαλε πρώτα τον αρχηγό και μετά έκανε συζήτηση για τις θέσεις. Μα είναι δυνατόν να βάσεις πρώτα το κάρο και μετά το άλογο? Εντάξει, οι αρχηγοί είχαν όμως το. Ήταν πολύ υποψήφιοι γι' αυτό. Οι αρχηγοί τότε, όταν ψηφίζει έναν αρχηγό, ψηφίζει προφανώς και τις θέσεις που κουβαλάει αυτός μαζί του. Όχι πάντοτε. Άμα δεν τις ξέρεις, το συλλογικός διανοούμενος που είναι το κόμμα, τα μέλη. Ωραία, εδώ θα είναι η δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουλέτη. Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν.